χόρτα και από τέτοια έτσι, πράγματα. Ώστε να είμαστε έτοιμοι να υποδεχθούμε τον κόσμο που θα έρθει. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που είναι δίπλα μας σε ό,τι χρειαστούμε, με προθυμία και χαρά. Άλλωστε και μέχρι πρότινος σας βοηθούσε και ο Βαγγέλης ο Βαλιώτης. Ο τότε δήμαρχος που είναι εντός. Πολύ μεγάλη στην βοήθεια, προηγούμενη πανελλήνια εξόρμηση που είχε γίνει. Το ξεχνάμε και αυτό. Δεν έχει σημασία αν δεν είναι δήμαρχος, είναι όμως φίλος της προσπάθειας. Ήταν από τους σημαντικούς λίθους, η κολόνα που στηριχθήκαμε και κάναμε την προηγούμενη. Εν τω μεταξύ ήταν και πρωτόγνωρη η προηγούμενη εμπειρία. Ήταν δύσκολα τα πράγματα. Ήταν πολύ δύσκολα και άμα δεν είχαμε και τη βοήθεια του κυρίου Βαλιώτη τότε, θα ήταν για μας πολύ δύσκολο να τα καταφέρουμε. Να πούμε εδώ πέρα ότι η προηγούμενη εξόρμηση που έγινε το 2010. Από τον σύλλογό μας και την σύλλογο της Πάτρας, άλλαξε τα δεδομένα στις πανελλήνιες εξορμήσεις. Ναι. Μέχρι τότε οι πανελλήνιες εξορμήσεις μαζεύαν 70% ανθρώπους. Και πριν από δύο μήνες που είχατε πάει, δύο-τρεις μήνες, πόσο πάει, στην Κρήτη. Α, το ήταν τον Οκτώβριο του 2011. Τον Οκτώβριο, ναι, μπράβο. Τον Οκτώβριο του 2011. Τον Οκτώβριο του 2011, αν ήταν έτοιμη η αίθουσα εδώ, θα είχατε δηλώσει και θα είχαμε πάρει το συνέδριο. Το πανελλήνιο συνέδριο. Το πανελλήνιο συνέδριο. Δεν πειράζει, έχουμε χρόνο. Θα πάρουμε το επόμενο. Αν είμαστε έτοιμοι, δηλαδή υπάρχει κάποιος χώρος που μπορεί να φιλοξενήσει από 400 έως 500 άτομα. Βέβαια. Θα ήταν πολύ εύκολο από εμάς να πάρουμε το συνέδριο. Βέβαια. Γιατί από ό,τι φάνηκε, δηλαδή από το 2010, όπως είπε ο πρόεδρος, και στη φετινή πανελλήνια εξόρμηση, ο κόσμος. Όχι απλά μας εμπιστεύεται για αυτό το σκοπό. Είναι γιατί βλέπει το έργο σας. Έχει εκτιμήσει και το έργο μας γιατί βλέπει την παρουσία. Γιατί η Ένωση, παρότι ιδρύθηκε το 2009, τα μέλη που αποτελούν την Ένωση δραστηριοποιούνται στον χώρο πάρα πολλά χρόνια και έχουν δώσει τα δείγματα γραφής αυτά, τα οποία επιτρέπουν σε όλους να δείχνουν μεγάλη εμπιστοσύνη στο Σύλλογο. Δεν είναι τυχαίο να πούμε ότι την φετινή πανελλήνια εξόρμηση ουσιαστικά μας την ανέθεσαν στο συνέδριο που έγινε στα Χανιά. Λόγω της προτέρας υπέροχης εμπειρίας που είχαν τα μέλη όλων των συλλόγων της Ελλάδας. Τα πρόπερση. Ναι, το 2010 που έγινε, πέρασαν όλοι καταπληκτικά, ευχαριστήθηκαν. Λέει πρέπει να ξαναπάμε στη Σπάρτη. Υπάρχει το ενδεχόμενο, το που τα λέμε, να καθιερωθεί μια τέτοια Πρόεδρε, ότι, συνάντηση. Το ότι θα μαζευτούν δηλωμένοι 600 τόσοι μέχρι, μέλη μέχρι χθες. Και δεν ξέρω και πόσοι άλλοι επισκέπτες και συνοδοί αυτών. Βεβαίως. Έτσι. Δηλαδή εγώ υπολογίζω από 800 και πάνω και εκεί. Σίγουρα, 800 άτομα και πάνω σίγουρα. Λοιπόν, όλοι αυτοί επί δύο βραδιές και τρεις ημέρες θα γεμίσουν όλους τους ξενώνες των γύρω χωριών. Τρεις βραδιές. Ναι, φέτος. Τρεις βραδιές, ναι, συγγνώμη, τρεις βραδιές. Και τέσσερις ημέρες. Γιατί είναι και τέσσερις ημέρες, γιατί επειδή κάποιες εκδηλώσεις θα γίνουν την Κυριακή. Η επίσημη λήξη της εκδήλωσης είναι τη Δευτέρα. Τη Δευτέρα το πρωί θα γίνει. Εμείς κύριε Φελούρη προσθέσαμε μία μέρα στο πρόγραμμα γιατί υπάρχουν παρατηρητές οι οποίοι θα έρθουν από την Αλεξανδρούπολη, θα έρθουν από την Κέρκυρα, από τη Ρόδο, από Κρήτη, άλλα νησιά, από τα Δωδεκάνη, από την Κρήτη, από τη Θεσσαλονίκη, από τη Λάρισα. Δηλαδή δεν υπάρχει σημείο της Ελλάδας το οποίο δεν θα έχει αντιπρόσωπο στο μπάρμα. Αυτό είναι σημαντικό. Οπότε εμείς σκεφτήκαμε ότι κάποιοι που θα έρθουν από πολύ μακριά τώρα θα ήταν λίγο δύσκολο και κουραστικό να μείνουν μόνο δύο μέρες. Εάν προσθέσουμε, σκεφτήκαμε τότε άλλη μία μέρα, θα είναι πολύ πιο εύκολο για τους ανθρώπους αυτούς και να χαρούν το βουνό, τα χωριά, να μπορούν να περιηγηθούν και λίγο στην περιοχή. Και εδώ στη Σπάρτη. Και το νυχτερινό ουρανό, φυσικά, έτσι, όχι, που είναι μοναδικό. Να έρθουν στη Σπάρτη. Πολλοί από αυτούς θα έρθουν και στη Σπάρτη. Όχι, πολλοί από αυτούς, ένα ποσοστό που υπολογίσαμε εμείς με τα στοιχεία που έχουμε της τάξης του 10% μέχρι τώρα, μια πολύ πρόχειρη εκτίμηση, θα συνεχίσει τις διακοπές του στη Λακωνία. Ενώ ένα άλλο ποσοστό, το οποίο δεν ξέρουμε αυτό ακόμα, δεν μπορούμε να πούμε γι' αυτό. Στην Πελοπόννησο ευρύτερα. Αλλά ένα τουλάχιστον μέχρι τώρα, ένα ποσοστό 10% θα συνεχίσει τις διακοπές του στη Λακωνία. Εγώ ελπίζω, επειδή είχε εκφραστεί με θετικά λόγια, να έχουμε και τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Τατούλη. Μακάρι να είναι και ο κύριος. Σαν έστω περαστικό επισκέπτη. Βεβαίως, σαν χαρά μας να δεχθούμε τον κύριο Τατούλη. Πάντα βασικά πάντως εκείνο που βλέπω ότι το Σάββατο είναι η κεντρική, μέρα που μπορούν να μαζευτούν και οι πολιτικοί άρχοντες. Πολιτικοί, τοπικοί άρχοντες, με αυτή την έννοια. Όποιοι θέλουν να κάνουν ένα χαιρετισμό, δεν μας ενδιαφέρει. Εμείς είμαστε μακράν πολιτικών πεπιθήσεων και αυτό. Εμείς έχουμε, η πολιτική μας πεποίθηση είναι ως προς την αστρονομία, τίποτα άλλο. Μέχρι εκεί. Απλώς το δηλώνω για να μην υπάρχει παρανόησης.
από κανέναν. Εμείς, όποιος και να έρθει εκεί, θα του πούμε καλώς ήρθες. Σαφώς. Και τίποτα παραπέρα. Θα υπάρχει καντίνα. Θα υπάρχει καντίνα. Η οποία καντίνα θα προσφέρει κάνα σάντουιτς, κάνα hot dog, ξέρω εγώ, τα τυπικά, ας πούμε, αυτά της καντίνας. Θα είναι μόνιμη παρουσία της στον χώρο, καθ' όλη τη διάρκεια των ημερών αυτών. Των ημερών, ναι, είναι... Και των νυχτών. Και των νυχτών, ναι. Των νυχτών, όχι μέχρι κάποια στιγμή. Μέχρι ένα σημείο, εντάξει. Ναι, ναι, εντάξει. Γιατί και αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί να είναι από το πρωί μέχρι την άλλη μέρα το πρωί, εντάξει, είναι αδυνατό. Το λέω γιατί οι παρατηρητές, οι αστρονόμοι, τη νύχτα είναι. Ναι, ναι. Κυρίως τη νύχτα. Περισσότεροι βέβαια είναι έμπειροι, ξέρουν τι πρέπει να φέρουν μαζί τους, θα έχουν φροντίσει να έχουν και κάποια. Καλά, ναι, βέβαια. Αλλά θα έχουν όμως και πολλά μικρά αντίσκηνα θα στήσουν εκεί, τα οικογενειακά ή τα ατομικά, ξέρω εγώ, που θα περάσουν όμορφα. Θα είναι ένα μεγάλο κάμπινγκ η περιοχή του καταφυγείου. Άλλωστε τώρα μετά τη συζήτησή μας θα δείξουμε στους τηλεθεατές μας και την προπέρσινη συγκέντρωση. Κάποια πλάνα που έχουμε δείξει. Έτσι να πάρουν μια εικόνα, μια γεύση. Που φέτο θα είναι ακόμα πιο οργανωμένα γιατί βοηθάνε και οι τοπικοί άρχοντες και οι του Δήμου και της περιφέρειας. Οπότε όπως καταλαβαίνετε θα είσαστε πιο... Πιο αναβαθμισμένοι. Βέβαια. Και ακόμα περισσότερο όταν θα έχουμε και τα αστεροσκοπία μας. Το αστεροσκοπείο το κόψαμε, δεν το είπαμε όλο. Είναι ένα μεγάλο πλάνο, ένα έργο ζωής αυτό. Μην τα δώνουμε όλα σήμερα. Θα τα πούμε. Θα κρατήσουμε και μερικά μυστικά. Δεν είναι και ο κατάλληλος χρόνος γιατί τώρα προετοιμαζόμαστε πυρετό. Έτσι, ναι, 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 ναι. Και προετοιμαζόμαστε μήνες. Δηλαδή από το Σεπτέμβριο που μας δόθηκε η εντολή στους δύο συλλόγους από όλους τους συλλόγους της Ελλάδας που έγινε η συνάντηση στο συνέδριο στα Χανιά από το Σεπτέμβριο του 2011 όλους αυτούς τους μήνες μέχρι τώρα σταδιακά έχει ξεκινήσει προετοιμασία το πώς θα γίνει το κάθε πράγμα, πώς θα πάει στη θέση του. Δεν ήταν εύκολο. Σας έχω βάλει κρυφές κάμερες πάνω σας και δεν το ξέρετε ότι σας παρακολουθώ όπου και να πηγαίνετε και ό,τι και να λέτε για αυτά τα θέματα. Ναι, βεβαίως έχουμε την προτέρα εμπειρία από την προηγούμενη εκδήλωση. Ξέρουμε, πολύ σημαντικό, ξέρουμε τι πολύ πλέον σημαντικό. Τι πρέπει να κάνουμε, πού πονούσαμε, ποιες ήταν οι αδυναμίες μας. Έχουμε φροντίσει να έχουμε βελτιώσει κάποια πράγματα. Για να Καρέγκλες, σκουπίδο, ντενεκέδες μεγάλους που θα τους ξαναπάρουν πίσω ο Δήμος. Θα υπάρξει μια πρόβλεψη. Θα δώσει και μερικά τραπέζια για τις ανάγκες του συνεδρίου. Τα έχουμε συζητήσει αυτά συνεδρίου. Με το Δήμο. Με το Δήμο και νομίζω ότι και οι γεννήτριες εκεί πέρα, αν έχουν και καμία δύο γεννήτριες να βοηθήσουν εκτός από τις δικές σας που έχετε. Έχουμε τις γιατί οπωσδήποτε όλα αυτά χρειάζονται. Τουαλέτες που έχετε και δικές σας και του καταφυγείου. Δηλαδή είναι μια οργανωμένη κατάσταση αξιοπρεπής. Να πούμε κάτι ότι το μέγεθος πλέον. 600 τόσα άτομα μέχρι προχθές που υπολογίζουμε θα φτάσει σχεδόν τα 800. Ίσως και παραπάνω. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα γεγονότα ανάλογα star party όπως τα λέμε εμείς στον κόσμο, παγκοσμίως. Στην Αμερική γίνονται μόνο τόσο μεγάλα. Στο Texas star party δεν μαζεύει πάνω από 500 ανθρώπους. Έτσι είναι. Και είναι μια Αμερική με 400 εκατομμύρια κόσμος. Έτσι. Και εμείς εδώ θα μαζέψουμε 700-800 άτομα και πλέον. Εντάξει, το θέμα είναι και η διαχείριση αυτού του κόσμου. Έτσι. Ναι, δηλαδή είναι μια προσπάθεια τιτάνια. Εντάξει, εκεί θα παίξετε εσείς το μεγαλύτερο ρόλο. Είναι τιτάνια προσπάθεια, κύριε Φελούλη. Δηλαδή, αν μην κρυβόμαστε τώρα. Είναι δηλαδή εξαιρετικά δύσκολο να διαχειριστούμε τόσο κόσμο. Ακόμα και με τους εθελοντές που θα έχουμε. Και αυτό λέω ότι απευθύνουμε στους τηλεθεατές μας ότι καλό είναι κάποιοι, βέβαια να είναι κάποιοι που να τα λέει η ψυχή τους, να είναι οι εθελοντές που θα μπορέσουν να βοηθήσουν στην διοργάνωση, στη διαφύλαξη γενικά σε αυτά. Βέβαια ο τρόπος που είναι οργανωμένα τα πράγματα στην εξόρμηση, δηλαδή θα υπάρχει διαγράμμιση στο γήπεδο, θα μπορεί ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει. Αυτά τα ξέρετε πλέον. Θα υπάρχει γραμματεία, θα υπάρχει κόσμος που θα τους βοηθάει και στις σκηνές. Εγώ το μόνο που τους υπόσχομαι ότι όλο αυτό το πανηγύρι και όλη την προσπάθεια και όλη την αυτή θα την αποθανατήσουμε και θα τους την αποδώσουμε κάποια στιγμή. Βεβαίως. Ναι, είναι σημαντικό. Αυτό θα καταγραφούν τα πάντα και σε βίντεο και με φωτογραφίσεις. Βέβαια. Και βέβαια ο κάθε συμμετέχον μετά τη λήξη της εξόρμησης θα μπορεί στην ιστοσελίδα να μπει και να ανεβάσει τα βίντεο του και τις φωτογραφίες του. Έτσι, ακόμα περισσότερο. Οπότε θα μαζευτεί πάρα πολύ υλικό. Πέρα από αυτό, εγώ μιλάω τηλεοπτικά. Τηλεοπτικά τα δικά μας βέβαια. Εντάξει, εκεί θα τραβηχτούν. Εκεί έχω εγώ το λόγο. Και εσείς και οι δικοί μας άνθρωποι έχουν ήδη επιφορτιστεί με το εντάξει, θα τραβήξουν ερασιτεχνικά τα βίντεο τους και τα τέτοια τα οποία μπορεί
να κάποια από αυτά να χρησιμοποιηθούν σαν συμπλήρωμα στην όλη προσπάθεια. Να πούμε και για κάτι που αφορά και τον κόσμο ο οποίος δεν ασχολείται με την αστρονομία όπως εμείς. Ναι. Παρ' όλα αυτά έχουν την περιέργεια. Έχουν την περιέργεια να έρθουν να δουν κάποια πράγματα. Όπως έγινε στην πλατεία που γέμισε η πλατεία και ήταν οι ουρές πίσω από κάθε τηλεσκόπιο. Πάρα πολλοί κόσμος στην πλατεία. Τι έχετε λοιπόν. Λοιπόν, εμείς θα προτείναμε στους τηλεθεατές που ακούνε και θα θέλανε να έρθουν στον Πάρνουνα. Την Παρασκευή θα υπάρχει μια ομιλία, μια παρουσίαση που θα έχει σχέση με τη Χλωρίδα και την Πανίδα του Πάρνουνα. Και το θεωρήσαμε σημαντικό αυτό να γίνει μια τέτοια ομιλία, διότι πολλοί κόσμοι έρχεται, ασχολείται φυσικά με την αστρονομία, αλλά δεν γνωρίζει και τι υπάρχει γύρω-γύρω στο δάσος. Και εμείς, και επειδή υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα στο δάσος, που είναι καταπληκτικό. Ζώα, φυτά, δέντρα, εκπληκτικά πράγματα. Είναι πανέμορφος ο Πάρνωνας. Είναι από τα ωραιότερα βουνά που υπάρχουν. Λοιπόν, θεωρήσαμε σημαντικό να γίνει μια τέτοια ομιλία, την οποία θα την κάνει, είναι υπεύθυνος για αυτήν την ομιλία ο φορέας διαχείρισης του Πάρνωνα και υγρότοπου Μουστού. Τον οποίο και ευχαριστούμε σαν φορέα για την συμπαράστασή του πάντα του, και που εδρεύει στο Άστρος. Στο Άστρος, ναι, της Κοινουρίας. Αυτοί μας έχουν βοηθήσει οι άνθρωποι και φέτος και την προηγούμενη φορά. Έχουν σταθεί δίπλα μας ό,τι έχουμε χρειαστεί. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο φορέα διαχείρισης του Πάρνωνα. Και αυτοί συμμετέχουν και απολαμβάνουν την ικανοποίηση ότι γίνεται κάτι καλό σε αυτή την περιοχή. Έτσι, να πούμε πως η ομιλία αυτή θα ξεκινήσει την Παρασκευή στις 8.30 ώρα το βράδυ. Την Παρασκευή θα γίνει. Αυτή η ομιλία θα γίνει την Παρασκευή. Α, ναι, 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 έχεις δίκιο. Και μετά θα ακολουθήσει κάτι πολύ σημαντικό, το οποίο το θεωρούμε εμείς σημαντικό και το προτείνουμε σε όλους τους αρχάριους παρατηρητές που θέλουν να ασχοληθούν με τον ουρανό. Είναι η ουρανογραφία. Δύο εξαίρετα μέλη του συλλόγου μας, εξαίρετα μέλη και εξαίρετοι παρατηρητές, δηλαδή είναι εξαιρετικοί σε αυτό που κάνουν. Ο Νίκος ο Τρεμούλης και ο κύριος Ευαγγελόπουλος, ο γιατρός ο Ευαγγελόπουλος, ο Νίκος ο Ευαγγελόπουλος, θα κάνουν ουρανογραφία. Τι θα κάνουν, θα γνωρίσουν το νυχτερινό ουρανό σε όλο τον κόσμο που θα είναι εκεί. Θα δείξουν με τη βοήθεια δεσμών λέιζερ τους αστερισμούς στο νυχτερινό ουρανό, με γυμνό μάτι, χωρίς τίποτα. Θα μιλήσουν, θα πούνε για την ιστορία των αστερισμών, θα πούνε για τη σημασία τους, για τα αντικείμενα που μπορεί να δει κάποιος εκεί. Θα πούνε πάρα πολλά πράγματα που έχουν σχέση με την ουρανογραφία, για το πώς εντοπίζουμε κάτι στον ουρανό χρησιμοποιώντας τη γραμμοδεσία μεταξύ των σχηματισμών που, νοητών γραμμών μεταξύ των αστέρων των αστερισμών, και θεωρώ προσωπικά ότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον για κάποιον ο οποίος θέλει να μάθει πέντε πραγματάκια να παρακολουθεί την ουρανογραφία έτσι όπως θα την παρουσιάσουν αυτά τα δύο εξαίρετα μέλη του συλλόγου μας. Καλά κάνετε. Λοιπόν, αυτό θα επαναληφθεί και την επόμενη μέρα και το Σάββατο για όσους δεν μπορούν την Παρασκευή. Ωραία. Εντάξει, εγώ θέλω τώρα να ρωτήσω το εξής. Τεχνικά, κάποιος έρχεται από τη Σπάρτη για να ανέβει εκεί πάνω. Από πού θα πάει? Για να ανέβει. Ενδείχνεται. Ποιο? Λοιπόν, θα... Όχι, θα κάνετε προτάσεις. Η πιο κοντινή διαδρομή από είναι τη Σπάρτη, από τη κοντινή, Σπάρτη, αλλά και πιο ασφαλής. Από τη Σπάρτη στον Πάρνωνα. Σπάρτη στον Πάρνωνα είναι ένας δρόμος. Είναι δρόμος ασφαλής είναι όλοι. Βασαρά, Βέρεια και βγαίνει επάνω στο καταφύγιο. Ένας άλλος δρόμος είναι από Αγριάνους, έτσι, από Χρύσαφα, Αγριάνους. Ναι. Πολύδροσο, Τσίτσιμα. Και πάλι εκεί προς το Πλατή Ποτάμι, Στραβόνα και κτλ. Και ο άλλος είναι από την. Ο άλλος, ένας. Από τη Αράχοβα. Μπορεί να πάει και από Βαβακού να έρθει κάποιος. Από Βαβακού. Μπορεί και από Βρέσσα να προσβάσει από τη Σπάρτη. Βρέσσα είναι μεγάλη βρύση Βαβακού και καταφύγιο. Και νομίζω ότι όλοι οι δρόμοι αυτοί είναι άσφαλτος. Άσφαλτος, όλοι είναι άσφαλτος. Μέχρι ένα χιλιόμετρο πριν από το. Μέχρι την είσοδο του χώρου στο γήπεδο. Ο δρόμος είναι ασφαλτοστρωμένος. Μέχρι τόσο είναι, ναι, μέχρι, ναι, ναι, τη διασταύρωση. Μέχρι το γήπεδο που θα είναι ο χώρος παρατήρησης, ο δρόμος είναι ασφαλτοστρωμένος. Παπομένουν 200 μέτρα μέχρι το καταφύγιο που είναι χώμα. Τόσο είναι. Ναι, 200 μέτρα περίπου. Ο πιο εντύπωση ότι είναι μεγαλύτερη. Ο πιο σύντομος δρόμος και με διαφορά και με 10 χιλιόμετρα διαφορά από άλλες διαδρομές είναι ο δρόμος που είναι από Βασαρά, Βέρεια. Πριν φτάσουμε στα Τζίτζινα, θα στρίψουμε αριστερά προς το Πλατή Ποτάμι και θα ακολουθήσουμε τις Πινακίδες προς Καστάνης, Άγιο Πέτρο και θα πάμε στο καταφύγιο. Ναι.